Επιστροφή στην Αθλητική Κυριακή και πάμε στη Super League 2. 28η αγωνιστική. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα και πώς διαμορφώνονται οι βαθμολογίες στον πρώτο και στο δεύτερο όμιλο. 28η αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο. Ολυμπιακός Β, Πιερικός 3-0. ΠΑΟΚ Β, Αλμοπός Αριδέας 0-1. Ολυμπιακός Βόλου, Νίκη Βόλου 1-2. Ηρακλής Απόλλωνας Πόντου 0-3. Πανσεραϊκός Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1. Απόλλων Λάρισας Ξάνθη 0-0. ΑΕΛ Θεσπρωτός 1-0. Τρίκαλα Καβάλα 0-2. Χειρεπώ η ομάδα της Βέρειας, η οποία παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και με διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. Είναι στο συν 8 από την ΑΕΛ, που είναι η μόνη που μπορεί να την απειλήσει στην πρώτη θέση. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει προφανώς η κατάσταση στην ουρά της βαθμολογίας. Αρκετές ομάδες, όπως βλέπετε, πολύ κοντά μεταξύ τους, όλες έχουν ακόμη ελπίδες να κρατηθούν στην κατηγορία. Πάμε και στον δεύτερο όμιλο, επίσης 28η αγωνιστική. Εγάλεο ΑΕΚ Β 1-1. Όφι Ιεράπετρας Παναθηναϊκός Β 2-0. Λεβαδιακός Επισκοπή 1-0. Μια ακόμη νίκη για τον πρωτοπόρο Λεβαδιακό. Ηρόδοτος Κηφισιά 3-2. Καλυθέα Καλαμάτα 0-0. Ζάκυνθος Καραϊσκάκης Άρτας 2-0. Χανιά Εργοτέλης 0-0. Διαγόρας Αστέρας Βλαχιώτη 2-0. Και εδώ με τον Λεβαδιακό επίσης μια πολύ καλή διαφορά στην κορυφή. Είναι στους 56 βαθμούς και έχει δύο μάτς λιγότερα από τη δεύτερη ομάδα των Χανίων, που είναι στους 48. Στα 25 μάτς όμως είναι και η Καλυθέα, που επίσης έχει 48. 8 μάτς και πάλι είναι η ίδια διαφορά. Ναι. Και είναι και η Κυψιάνη και η Καλαμάτα στους 46 βαθμούς. Εντάξει, 10 βαθμούς από την κορυφή μοιάζει δύσκολο, αλλά μαθηματικά έχουν ελπίδες. Και βλέπουμε και το δεύτερο μισό του βαθμολογικού πίνακα, με την Ρόδο στην τελευταία θέση τώρα της βαθμολογίας με 16 βαθμούς. Και διάβαζα για την Ρόδο, έχει τρομερό πρόβλημα. Θα κληθεί να παίξει τα υπόλοιπα παιχνίδια της χρονιάς, τουλάχιστον τα επόμενα παιχνίδια, χωρίς κανονικό τερματοφύλακα. Έχει ξανασυμβεί φέτος, θα παίξουν δύο αμυντικοί, θα μοιραστούν τις υποχρεώσεις για τη θέση κατά τα δοκάρια. Ναι, πίστευτο. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι είμαστε 27, τα περισσότερες ομάδες έχουν παίξει 26 μάτς, έτσι, 32 θα είναι. Δηλαδή, ναι, ναι, μιλάμε 28η αγωνιστική και καμία δεν έχει παίξει 28 παιχνίδια. Ναι. Τα σημαντικότερα μάτς, Αντώνη μου, όπως πάντα, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, θα παρακολουθούμε μέσα από την ΕΡΤ για τη Super League 2. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές. Τώρα ο Σαντάνα, ανάμεσα σε δύο και τρεις αντιπάλους, θα διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του, θα αφήσει για τον Βραζιλιάνο, τον Ντεμέτριους, ο οποίος ανεβαίνει. Περάσει για τον Κυνηγόπουλο, κοντρόλαρε αυτός, ο Μουνιέ πλασάρει με τη μία, η κόντρα έδιωξε και δεύτερη προσπάθεια, ο Ντεμέτριους είναι ο σκόρερ, όμως υπάρχει offside, γιατί μπήκε στη φάση ο Τσιντώνης. Εδώ ο Μουνιέ με κόντρα, ο Λαδάς έχει διώξει, έχω την αίσθηση ότι έχει βρει στο χέρι κιόλας η μπάλα μας του Κωνσταντινόπουλου. Στη συνέχεια ο Ντεμέτριους σουτάρει, είναι εκτεθειμένος ο Τσιντώνης και περνάει η μπάλα κάτω από τα πόδια του, κάνει κίνηση. Οπότε έχει συμμετοχή στη φάση, οπότε σωστά δίνεται offside. Θα δούμε τη φάση και πάλι αυτή με τον Κυνηγόπουλο να πλασάρει μπάλα στο δοκάρι. Ο Ντεμέτριους στο πλασέ περνάει μπάλα για τον Μουνιέ. Οι δικές του προσποιήσεις, η κόντρα, ο Λαδάς σε κόρνερ. Ο Μιλτιάδης κέρδισε την μπάλα, ο νεαρός κρατάει, μπαίνει στην περιοχή, στα όρια της περιοχής. Το πλασέ από το Μιλτιάδη, δοκάρι. Συμπληρωμένα σε λίγο τα 86 λεπτά, μπαίνουμε στο 87, η σέντρα του Μαϊδανού στην περιοχή, γίνεται η κόντρα, πέρασε γκολ! Ο Κρίστιαν Κούστα! Αθανασίου δίνει στο Μιράντα για να συνεχιστεί το παιχνίδι, σέντρα του Μιράντα. Ένα πλασέ, γκολ για την νίκη! Και το πετυχαίνει ο Κάσος! Ο Μιράντα θα εκτελέσει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, μέσα στην περιοχή γίνεται η κόντρα. Ο Τσουκαλά στο σουτ 2-0. 76ο λεπτό αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Με τον Κόλλα να το εκτελεί. Μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι. Το σουτ του Σκαφά γκολ. 1-2 Ολυμπιακός μειώνει στο 76. Καλά εκτελεσμένο. Η κεφαλιά στο δοκάρι μπάλα. Στο 37 ακόμη μια επικίνδυνη κατάσταση με τον Καλίβα, συνεργασία με τον Γιούση. Ο Μπούσης σεντράρει, προβολή για το 0-1. Το έκανε ο Κωσίδης στο 50. Λασκαρής μπροστά στο Γερολέμου, η παλιά πέρασε για τον Αρναρέλη. Για να δούμε αν θα είναι η τρίτη και φαρμακερή. Όχι, του λέει ο Χατζημανουήλ ξανά.
Μπαρμπαρούσης, ωραία, ανοίγει τώρα η ευκαιρία με τον Τριμάτη, πάλι ο Χατζή Εμμανουήλ. Ο Τσιλιγκύρης στην εκτέλεση. Κάπου βρήκε η μπάλα και κατέληξε στα δίχτυα. Πιθανόν να μην έχει βρει πουθενά η μπάλα στην εκτέλεση φάουλ του Τσιλιγκύρη, παρά μόνο στο τείχος. Το λάθος εδώ από τον Γρηγοριάδη, ευκαιρία, γκολ. 0-1 για τον Απόλλωνα. Στο 39 με τον Γκαετάν Μισιμεζού. Μετά από το λάθος του Δημήτρη Γρηγοριάδη. Ο Απόλλωνος τώρα είχε απειλήσει μόνο με εκείνο το παράξενο shoot foul λίγο νωρίτερα από τον Ούλριχ Χενομό. Τώρα απειλεί και με το δεύτερο γκολ και το πετυχαίνει. Απειλεί και με τρίτο γκολ τώρα ο Απόλλων, το πλασέ γκολ. Γκολ από τον Ούλριχ Χενομό. Ξανά ο Μπακαλιάνης. Εδώ θα επιχειρήσει και σουτ. Δεν μπλόκαρε ο Τζίμας. Ευκαιρία για το 1-0 και το πετυχαίνει εκμεταλλευόμενος το ότι δεν μπλόκαρε ο τερματοφύλακας ο Μαρίνος. Θέλει να συνδυαστεί με τον Παπαδόπουλο. Ευκαιρία για τον Πιερικό στην περιοχή. Ζήτησαν πέναλτι εδώ σε αυτό το μαρκάρισμα. Το οποίο ο ρεφερή το δίνει. Θα κάνει την επέμβαση ο Τζολάκης. Κρατά το 1-0. Το πέναλτι που εκτέλεσε ο Χαρτσιάς. Πάλι ο Ξενιτίδης για τον Κίτσο. Μαρκάρεται από τον Παπαδόπουλο, κάνει την σέντρα. Πέρασε η μπάλα, γίνεται το σουτ 2-0 για τον Ολυμπιακό Β' με τον Κωστή. Και ο Νταμπό σε άλλη μια ωραία προσπάθεια. Βρίσκει τον Μαρίνο. Γύρισμα στην περιοχή και φτάνει στον γκολ ο Ολυμπιακός Β' με τον Αργκασίμπα.